Γεια σε όλους. Είναι το Flow Mentality. Το flow είναι μια γνωστική κατάσταση όπου κάποιος είναι τόσο βυθισμένος σε μια δραστηριότητα που όλα τα άλλα απομακρύνονται. Ακόμα και η προσπάθεια εστίαση. Είναι η βέλτιστη κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης και έχει ομοιότητες με το mindfulness, καθώς και τα δύο εστιάζουν στην παρούσα στιγμή. Μπορεί να επιτευχθεί με δραστηριότητες σωματικές και πνευματικές. Η γνώση μπορεί να αμβλύνει την αντίληψη, την οπτική και την βαθύτερη κατανόηση της ζωής, επιτρέποντάς μας να φτάσουμε πιο εύκολα και χωρίς σκόπο στην κατάσταση flow. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Το σημερινό βιβλίο είναι Factfulness του Hans Rosling. Ο Hans Rosling ήταν Σουηδός γιατρός, ακαδημαϊκός και δημόσιος ομιλητής. Ήταν καθηγητής διεθνούς υγείας στο Ινστιτούτο Καρολίντσχα. Διαβάζω τον πιστόφυλλο. Είναι δυνατόν ένας χιμπατζής που επιλέγει τυχαία απαντήσεις σε ερωτήματα πολλαπλών επιλογών να νικά με συνέπεια καθηγητές, δημοσιογράφους, νομπελίστες και τραπεζίτες? Κι όμως φαίνεται πως όταν μας ζητείτε να απαντήσουμε σε απλά ερωτήματα σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις, τι ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε ακραία φτώχεια, γιατί αυξάνει το πληθυσμό της γης, πόσα κορίτσια στον κόσμο ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση κτλ., δίνουμε όλοι συστηματικά λανθασμένες απαντήσεις. Το Factfulness προσφέρει μια ριζικά καινούργια εξήγηση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, φέρνοντας στο φως τα 10 ένστικτα που στρεβλώνουν την οπτική μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι δεν γνωρίζουμε. Ενώ ακόμη και οι εικασίες μας διαμορφώνονται βάσει ασυνείδητων όσο και προβλέψιμων μεροληψιών. Όπως προκύπτει τελικά, ο κόσμος με όλα τα προβλήματά του βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όσο ίσως περιμέναμε. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προβληματισμού και επαγρύπνησης. Όταν όμως ανησυχούμε διαρκώς για τα πάντα, αντί να ενσθενιζόμαστε μια βασιζόμενη σε στοιχεία, γεγονότα και δεδομένα κοσμοθεώρηση, κινδυνεύουμε να παραβλέψουμε τις πολύ πιο σοβαρές και πραγματικές απειλές που όντως αντιμετωπίζουμε. Συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό, γεμάτο ζωηρές αφηγήσεις και συγκινητικές ιστορίες, το Factfulness φιλοδοξεί να σας εθίσει σε έναν τρόπο σκέψης που θα αλλάξει την κοσμοεικόνα σας και θα σας δώσει τη δύναμη να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Διαβάζω μερικές από τις σημειώσεις μου. Την τελευταία 20ετία, το τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε ακραία φτώχεια έχει υποδιπλασιαστεί. Δεν είναι θέμα ευφυΐας, φαίνεται ότι όλοι έχουμε σχηματίσει μια τραγικά εσφαλμένη εικόνα για τον κόσμο σήμερα. Με καθαρή τύχη και μόνο, η ομάδα των χιμπατζίδων θα συγκέντρωναν μέση βαθμολογία 33% σε κάθε ερώτηση τριών επιλογών. Πιο απλά θα απαντούσαν σωστά σε 4 από τις 12 ερωτήσεις. Θυμηθείτε ότι στο εν λόγω τεστ οι ερωτηθέντες άνθρωποι απάντησαν σε 2 μόλις από τις 12 ερωτήσεις. Ο λόγος, δραματική κοσμοθεώρηση. Οι ομάδες ερωτηθέντων θεωρούσαν ότι η εικόνα του σύγχρονου κόσμου είναι πιο τρομακτική, πιο βίαιη, πιο απελπιστική, εν ολίγης πιο δραματική, πιο έντονα συγκινησιακή από όσο είναι στην πραγματικότητα. Στοιχειοθετημένη κοσμοθεώρηση. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται κάπως στη μέση της κλίμακας εισοδήματος. Ίσως και να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτό που θα ονομάζαμε μεσαία τάξη, αλλά πάντως δεν ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Τα κορίτσια τους φοιτούν στο σχολείο, τα παιδιά τους εμβολιάζονται, οι οικογένειές τους είναι δίτεκνες και επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ως τουρίστες και όχι ως πρόσφυγες. Χρόνο με τον χρόνο, σταδιακά ο κόσμος μας βελτιώνεται. Η βελτίωση δεν αφορά κάθε μεμονωμένη πτυχή του κόσμου σε αιτήσια βάση, αποτελεί όμως το γενικό κανόνα. Παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει αλματώδεις προόδους. Αυτή είναι η στοιχειοθετημένη κοσμοθεώρηση. Το κουτσομπολιό και οι δραματικές ιστορίες που κάποτε αποτελούσαν για εμάς τη μοναδική πηγή χρήσιμης ενημέρωσης και πληροφόρησης έλκουν αμέσως το ενδιαφέρον μας. Λαχταρούμε τη ζάχαρη και το λίπος, τα οποία αποτελούν σωτήρια πηγή ενέργειας σε καιρούς που η τροφή σπάνιζε. Η πλειάδα των ενστίκτων μας ήταν χρήσιμη επί χιλιάδες χρόνια κατά το παρελθόν. Σήμερα όμως ζούμε σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο.
Η λαχτάρα μας για ζάχαρη και λίπος αναδεικνύουν την παχυσαρκία σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας της εποχής μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, το σύστημα του εγκεφάλου μας που πραγματοποιεί τις γρήγορες σκέψεις και λαχταρά τα συγκινησιακά θέματα, με άλλα λόγια τα δραματικά μας αίσθηκτα, οδηγεί στη δημιουργία παρανοήσεων και μιας υπερδραματικής κοσμοθεώρησης. Χρειάζεται να θέσουμε υπό έλεγχο την πρόληψη συγκίνησης. Αν η όρεξή μας για συγκινησιακά θέματα αφαιθεί ανεξέλεγκτη, θα μας εμποδίσει να δούμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι, οδηγώντας μας σε τραγικά άστοχες αποφάσεις και κρίσεις. Διχοτομημένος κόσμος. Όταν χωρίζουμε όλα τα πράγματα που υποπίπτουν στην αντίληψή μας σε δύο διακριτές και συχνά αντικρουόμενες ομάδες, μεταξύ των οποίων υφίσταται ένα φανταστικό χάσμα, ένα τεράστιο χάσμα αδικιών, π.χ. πλούσιοι ή φτωχοί. Σήμερα η πλειονότητα των ανθρώπων, το 75%, ζουν σε χώρες μεσαίου εισοδήματος. Σε ένα άκρο της κλίμακας υπάρχουν χώρες όπου η πλειονότητα των κατοίκων συνεχίζουν να ζουν υπό συνθήκες ακραίας και απαράδεκτης φτώχειας. Στο άλλο άκρο υπάρχει και ο κόσμος της αυθονίας, Βόρεια Αμερική και Ευρώπη και μερικές ακόμη μεμονωμένες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, ωστόσο, βρίσκονται ήδη στη μέση, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα του ΟΗΕ. Μόνο το 9% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Και η ζωή στις χώρες αυτές δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο φοβερή όσο φαντάζονται οι περισσότεροι. Οι κάτοικοι των χωρών χαμηλού εισοδήματος αντιμετωπίζουν πολλά και ποικίλα προβλήματα, δεν βρίσκονται όμως ούτε σε χειρότερη ούτε καν στην ίδια μοίρα με το Αφγανιστάν, τη Σομαλία ή τη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τα χειρότερα μέρη να ζει κανείς στον πλανήτη σήμερα. Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες από όσο θεωρούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Επιπλέον, πολύ λιγότεροι άνθρωποι ζουν σε αυτές. Σήμερα, το 91% της ανθρωπότητας ζει σε χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούν πλέον τμήμα της παγκόσμιας αγοράς και έχουν πραγματοποιήσει τεράστια πρόοδο προς την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πρέπει να πάψουμε να χωρίζουμε τις χώρες σε δύο ομάδες. Για περισσότερα από 100.000 χρόνια, κανείς δεν κατάφερνε να ανέλθει στάθμη, ενώ τα περισσότερα παιδιά πέθαιναν πριν προλάβουν να γίνουν γονείς. Μόλις πριν από δύο αιώνες, το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε ακόμα στη στάθμη 1 και βίωνε την ακραία φτώχεια. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη βρίσκονται κάπου στη μέση, στις στάθμες 2 και 3, έχοντας το επίπεδο ζωής της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής κατά τη δεκαετία του 1950. Και αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Οι τέσσερις στάθμοι εισοδήματος είναι: στάθμη 1, $1 την ημέρα. Στάθμη 2, $4 την ημέρα. Στάθμη 3, $16 την ημέρα. Και στάθμη 4, $64 την ημέρα. Το ένστικτο του χάσματος μας κάνει να βλέπουμε διχοτόμηση εκεί που υπάρχει ένα ομαλό φάσμα. Διάσταση εκεί που υπάρχει σύγκληση και σύγκρουση εκεί που υπάρχει συμφωνία. Η θέα από ψηλά. Καθένας που έχει κοιτάξει κάτω από την κορυφή ενός υψηλού κτηρίου γνωρίζει ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσει από εκεί τις διαφορές ύψους των χαμηλότερων κτηρίων. Όλα τους δείχνουν πιο μικρά. Εκείνο που στη χώρα σας ονομάζεται φτώχεια διαφέρει παρασάγκας από την ακραία φτώχεια. Πρόκειται για τη λεγόμενη σχετική φτώχεια. Στη ΣΥΠΑ, παραδείγματος χάριν, ένας κάτοικος θεωρείται ότι ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ακόμη και το επίπεδο διαβίωσης του αντιστοιχεί στη στάθμη 3. Όταν κάποιος ζει στη στάθμη 4, ενδεχομένως δυσκολεύεται να διακρίνει τις διαβαθμίσεις φτώχειας που αντιστοιχούν στις στάθμες 3, 2 και 1. Η λέξη φτώχεια χάνει κάθε ιδιαίτερη σημασία. Ακραία φτώχεια. Την τελευταία 20ετία το πλήθος των ατόμων που ζουν σε ακραία φτώχεια έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί. Το έτος 1800, το 85% περίπου της ανθρωπότητας ζούσε στη στάθμη 1 σε ακραία φτώχεια. Σε όλο τον κόσμο η ποσότητα τροφής απλά δεν επαρκούσε. Σήμερα αυτό το ποσοστό έχει πέσει στο 9%. Μόλις πριν από μία 20ετία, το 29% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε ακραία φτώχεια. Σήμερα ο ρυθμός αυτός είναι 9%. Η πρωταρχική αιτία κάθε ανθρώπινης δυστυχίας βρίσκεται στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής εξάλληψής της. Θα έπρεπε να ανοίγουμε σαμπάνιες, θα έπρεπε να το γιορτάζουμε. Προσδόκιμο ζωής. Το 1800, το προσδόκιμο ζωής σε όλο τον κόσμο ήταν περίπου 30 χρόνια. Δηλαδή, τιμή που ίσχυε καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας.
Τα μισά βρέφη πέθαιναν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους. Από το υπόλοιπο μισό τα περισσότερα. Βασικά πέθαιναν σε ηλικία μεταξύ 50 και 70 ετών. Έτσι διαμορφωνόταν ένας μέσος όρος κοντά στα 30 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι περισσότεροι ζούσαν μέχρι τα 30 τους. Ήταν απλώς ένας μέσος όρος και στους μέσους όρους πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει κάποια διασπορά. Κίνα του 1960. Εκείνη τη χρονιά στην Κίνα πέθαναν από την πείνα περίπου 15 έως 40 εκατομμύρια άτομα. Ουδείς γνωρίζει τον ακριβή αριθμό, στη μεγαλύτερη ίσως ανθρωπογενή λιμοκτονία που σημειώθηκε διαχρονικά στον πλανήτη. Η κινέζικη σοδειά του 1960 ήταν μικρότερη από όσο είχε προγραμματιστεί, λόγω ενός συνδυασμού δυσμενών καιρικών συνθήκων και κάκιστων κυβερνητικών οδηγιών ως προς τον αποτελεσματικότερο τρόπο αγροτικής παραγωγής. Οι τοπικές κυβερνήσεις δεν ήθελαν να εμφανίσουν αρνητικά αποτελέσματα, έτσι αφού συγκέντρωσαν το σύνολο της παραγωγής, το απέστειλαν στην κεντρική κυβέρνηση χωρίς να αφήσουν τίποτε για τον τόπιο πληθυσμό. Την επόμενη χρονιά, οι επιθεωρητές που επισκέφτηκαν τις περιοχές εκείνες κατέγραψαν συγκλονιστικές σκηνές κανιβαλισμού και ανθρώπινων σωρών κατά μήκος των δρόμων. Το μαοϊκό καθεστώς δεν θέλησε να παραδεχτεί ότι ο κεντρικός οικονομικός σχεδιασμός του είχε αποτύχει, με αποτέλεσμα η καταστροφή να παραμείνει κρατικό μυστικό επί 36 χρόνια. Πριν από το 1996, στον υπόλοιπο κόσμο δεν είχε συνταχθεί ούτε μία αναφορά σχετικά με το γεγονός. Σκεφτείτε το. Θα μπορούσε σήμερα μια κυβέρνηση να κρατήσει μυστικό από την παγκόσμια κοινότητα τον θάνατο 15 εκατομμυρίων ανθρώπων? ΜΜΕ. Χάρη στην αυξανόμενη ελευθερία τύπου και σε σχετικές βελτιώσεις, είμαστε πλέον σε θέσεις να ενημερωνόμαστε σε μεγαλύτερο και πληρέστερο βαθμό για συμφορές από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας μας. Όταν οι Ευρωπαίοι έπληξαν στο αίμα τους ηθαγενείς της Αμερικής μερικούς αιώνες πριν, κανένας κάτοικος του κόσμου δεν πληροφορήθηκε το παραμικρό. Όταν ο κεντρικός οικονομικός σχεδιασμός οδήγησε σε μαζική λιμοκτονία τους αγροτικούς πληθυσμούς της Κίνας, εκατομμύρια άτομα έχασαν τη ζωή τους την ώρα που νεαροί στην Ευρώπη, χωρίς να γνωρίζουν τίποτε γι' αυτό, ανέμιζαν κομμουνιστικές κόκκινες σημαίες. Όταν στο παρελθόν ολόκληρα είδη οικοσυστήματα καταστρέφονταν, κανείς δεν το γνώριζε και δεν ενδιαφερόταν. Μαζί με όλες τις υπόλοιπες βελτιώσεις, έχει αναβαθμιστεί θεαματικά και η επιτήρηση της ανθρώπινης δυστυχίας. Οι βελτιωμένες δυνατότητες ενημέρωσης που έχουμε σήμερα αποτελούν ένδειξη ανθρώπινης προόδου, παρότι η γενική εντύπωση είναι ακριβώς αντίθετη. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ακτιβιστές και ομάδες πίεσης καταφέρνουν τεχνιέντος να παρουσιάζουν κάθε καταγεγραμμένη βύθιση μιας στατιστικής καμπύλης ως το τέλος του κόσμου, ακόμη και αν η γενική τάση εμφανίζει σαφέστατη βελτίωση, τρομάζοντάς μας με σπερματολογίες και ζωφερές προφητείες. Δεν είναι να μπορεί κανείς με την πλάνη της αέναης επιδείνωσης. Τα τηλεοπτικά δελτία μας βομβαρδίζουν διαρκώς με κακές ειδήσεις. Το αίσθημα απειλής που δημιουργείται από αυτές οξύνεται ακόμη περισσότερο από την ανικανότητά μας να θυμηθούμε το παρελθόν. Η ιστορική γνώση που διαθέτουμε έχει μια ρόδινη απόχρωση και λησμονούμε ότι την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη δεκαετία, την προηγούμενη πεντακονταετία υπήρχε ο ίδιος αριθμός ή και μεγαλύτερος τρομερών συμβάντων. Η πλάνη της επιδείνωσης δημιουργεί ισχυρό στρες σε κάποια άτομα και αισθήματα απόγνωσης σε άλλα. Και όλα αυτά χωρίς να εφίστανται σοβαρός λόγος. Ποσιμπιλιστής. Δεν είμαι οπτιμιστής, δεν είμαι αφελής. Είμαι ένας σοβαρός ποσιμπιλιστής. Πρόκειται για νεολογισμό δικό μου και αναφέρεται στο άτομο που πιστεύει ότι τα προβλήματα μπορούν να λύνονται στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων και του εφικτού. Στο άτομο που ούτε ελπίζει χωρίς λόγο, ούτε φοβάται χωρίς λόγο. Που αντιμάχεται συνεχώς την υπερδραματική κοσμοθεώρηση. Ως ποσιμπιλιστής αναγνωρίζω ότι η συντελεστήσα πρόοδο, γεγονός που μου δίνει πεποίθηση και ελπίδα ότι είναι εφικτή η περαιτέρω πρόοδος. Αυτό δεν αποτελεί στάση ζωής ενός οπτιμιστή, αλλά ενός ανθρώπου με σαφή και έγκυρη αντίληψη για το πώς έχουν τα πράγματα με μια επικοδομητική και χρήσιμη θεώρηση του κόσμου μας. Όταν πιστεύετε εσφαλμένα ότι τίποτε δεν βελτιώνεται, ενδέχεται να οδηγηθείτε στο συμπέρασμα ότι τίποτε από όσα έχουμε δοκιμάσει ως τώρα δεν έχει αποδώσει καρπούς, χάνοντας έτσι την πίστη σας σε υφιστάμενα μέτρα που ήδη αποδίδουν καρπούς. Συναντώ πολλά τέτοια άτομα, τα οποία μου εκμυστηρεύονται ότι έχουν χάσει κάθε ελπίδα για την ανθρωπότητα, ή τα οποία ριζοσπαστικοποιούνται και υποστηρίζουν τη λήψη δραστικών πλην αντιπαραγωγικών μέτρων, όταν στην πραγματικότητα οι μέθοδοι που ήδη χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση του κόσμου μας λειτουργούν πολύ καλά. Η απώλεια της ελπίδας είναι ίσως η πιο καταστρεπτική συνέπεια του ενστίκτου της αρνητικότητας
και της άγνοιας που επάγει. Η κατάσταση παραμένει άσχημη και ταυτόχρονα εμφανίζει βελτίωση. Είναι κακή αλλά και βελτιωμένη. Π.χ. όπως ένα παιδί σε μια θερμοκοιτίδα κάθε μέρα βελτιώνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου μας. Το ένστικτο της ευθείας γραμμής. Ο παγκόσμιος πληθυσμός όντως αυξάνεται, με μεγάλη ταχύτητα. Στα προσεχή 13 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 1 δισεκατομμύριο άτομα περίπου. Αυτό ισχύει, η παρανόηση δεν βρίσκεται εδώ. Το ζήτημα είναι ότι δεν αυξάνεται μόνο. Η λέξη μόνο υποδηλώνει ότι αν δεν συμβεί κάτι, ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται. Υποδηλώνει ότι χρειάζεται να λάβουμε κάποιο δραστικό μέτρο προκειμένου να σταματήσουμε την αύξηση αυτή. Εδώ έγκυται η παρανόηση. Πληθυσμός 8.000 π.Χ. μέχρι σήμερα. Τον καιρό εκείνον, ο συνολικός ανθρώπινος πληθυσμός, διασπαρμένος σε ακτές και ποταμούς ανά τον κόσμο, ήταν περίπου 5 εκατομμύρια. Το ολικό μέγεθός του ήταν μικρότερο από το πληθυσμό κάποιας από τις πιο μεγάλες πόλεις του σήμερα, Λονδίνο, Μπαγκόνγκ ή Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο αριθμός αυτός ακολούθησε αργή αύξηση επί σχεδόν 10.000 χρόνια, φτάνοντας τελικά το 1 δισεκατομμύριο άτομα το έτος 1800. Στη συνέχεια τα πράγματα μεταβλήθηκαν άρδιν. Η προσθήκη του επόμενου δισεκατομμυρίου έγινε σε διάστημα μικρότερη των 100 ετών. Είναι φυσικό εμείς οι άνθρωποι που γνωρίζουμε ότι ο πλανήτης μας διαθέτει περιορισμένους πόρους να ανησυχούμε όταν βλέπουμε μια τόσο απότομη αύξηση. Πράγματι ο πληθυσμός δείχνει μόνο να αυξάνεται και με πολύ μεγάλη ταχύτητα μάλιστα. Ο πληθυσμός της γης σήμερα είναι 7,6 δισεκατομμύρια και ναι, μεγενθύνεται ταχύτατα. Παρ' όλα αυτά, εν λόγω μεγέθυνση εμφανίζει ήδη σημεία επιβράδυνσης και η ειδική του ΟΗΕ είναι αρκετά βέβαιο ότι θα συνεχίσει να επιβραδύνεται κατά τις επόμενες δεκαετίες. Θεωρούν ότι στα τέλη του 21ου αιώνα η καμπύλη θα ισορροπήσει ανάμεσα στα 10 και στα 12 δισεκατομμύρια. Γεννήσεις. Το 1948 οι γυναίκες γεννούσαν κατά μέσο όρο από 6 παιδιά η καθεμία. Μετά το 1965 ο αριθμός αυτός εμφάνισε μια πτώση χωρίς προηγούμενο. Την τελευταία πεντακονταετία έπεσε παγκοσμίως στο συγκλονιστικό χαμηλό των 2,5 παιδιών κατά μέσο όρο. Δεν χρειάζονταν πλέον πολυμελείς οικογένειες για να υπάρχει παιδική εργασία στο μικρό οικογενειακό αγρόκτημα. Και δεν χρειάζονταν περισσότερα παιδιά ως μέτρο ασφάλειας έναντι της παιδικής νησιμότητας. Γυναίκες και άνδρες απέκτησαν μόρφωση και άρχισαν να θέλουν παιδιά που θα απολάμβαναν καλύτερη εκπαίδευση και διατροφή. Η προφανής λύση γι' αυτό ήταν τα λιγότερα παιδιά. Στην πράξη, ο στόχος μπορούσε να επιτευχθεί ευκολότερα χάρη στις σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, οι οποίες επέτρεπαν στους γονείς να αποκτούν λιγότερα παιδιά, χωρίς να ελαττώνουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα. Πληθυσμιακή ισορροπία. Πριν από το 1800, οι γυναίκες γεννούσαν κατά μέσο όρο 6 παιδιά. Με κάθε γένα, συνεπώς, ο πληθυσμός θα έπρεπε να αυξανόταν. Αντιθέτως, όμως, παρέμενε στα ίδια περίπου επίπεδα. Κατά μέσο όρο, τα 4 από τα 6 παιδιά πέθαιναν προτού προλάβουν να γίνουν γονείς, αφήνοντας μόλις 2 επιζώντα παιδιά να τεκνοποιήσουν για την επόμενη γενιά. Υπάρχει μια ισορροπία, αλλά όχι επειδή ζούσαν σε ισορροπία με τη φύση. Σήμερα η νέα ισορροπία είναι καλύτερη. Το τυπικό ζευγάρι γονέων έχει 2 παιδιά, κανένα από τα οποία δεν προβλέπεται να πεθάνει. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ζούμε όντως σε ισορροπία. 1.600 θάνατοι από φόβο. Το 2011, μετά από ένα τσουνάμι κατόπιν σεισμού που χτύπησε τις ακτές της Ιαπωνίας, άφησε πίσω του περίπου 18.000 νεκρούς. Το κύμα ήταν υψηλότερο από το περιτύχισμα που είχε χτιστεί για την προστασία του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα. Τη στιγμή που τα νερά πλημμύριζαν την επαρχία, ο φόβος της σωματικής βλάβης και της ραδιενεργού ρήπανσης πλημμύριζε τα δελτία ειδήσεων του πλανήτη. Ακολούθησε μαζική έξοδος των κατοίκων από την πληγήσα επαρχία, κατά την οποία 1.600 ακόμα άτομα έχασαν τη ζωή τους. Έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία επίσημη ανακοίνωση για έστω έναν θάνατο που να προήλθε από εκείνο το οποίο οι άνθρωποι έτρεχαν να αποφύγουν. Τα 1.600 άτομα έχασαν τη ζωή τους επειδή απλώς προσπάθησαν να διαφύγουν. Ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι υπέκυψαν στο ψυχοσωματικό στρες που προκλήθηκε από την ίδια τη διαδικασία της εκένωσης ή από τη διαβίωση στα κέντρα μεταγωγής. Δεν τους σκότωσε η ραδιενέργεια, αλλά ο φόβος της ραδιενέργειας. Τρομοκρατία. Δεδομένου ότι σε αυτήν οφείλεται το 0,05 του συνολικού αριθμού θανάτων παγκοσμίως για το έτος 2016, μάλλον δεν πρέπει να φοβόμαστε την τρομοκρατία.
Στην Αμερικανική επικράτεια, κατά την τελευταία 20ετία, έχασαν τη ζωή τους λόγω των τρομοκρατικών ενεργειών 3.172 άτομα, μέσος όρος 159 άτομα κατ' έτος. Στη διάρκεια της ίδιας περίοδου, η κατανάλωση αλκοόλ προκάλεσε το θάνατο 1,4 εκατομμυρίων ατόμων στη ΣΥΠΑ, μέσος όρος 69.000 άτομα ετησίως. Δεν πρόκειται για δίκαιη σύγκριση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις εδώ ο θήτης είναι και το θύμα. Θα ήταν πιο έντιμο να εξετάσουμε μόνο θανάτους στους οποίους το θύμα δεν ήταν θήτης. Αυτοκινητικά δυστυχήματα και ανθρωποκτονίες. Σύμφωνα με μια ιδιαίτερα συντριπτική εκτίμηση, ο αντίστοιχος αριθμός κατ' έτος στη ΣΥΠΑ είναι περίπου 7.500 θάνατοι. Ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κάποιου αγαπημένου σας πρόσωπο στη ΣΥΠΑ εξαιτίας κάποιου μεθυσμένου είναι σχεδόν 50 φορές μεγαλύτερος από το να χάσει τη ζωή του εξαιτίας ενός τρομοκράτη. Μια εβδομάδα μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με την Gallup, το 51% του Αμερικανικού κοινού ανησυχούσε ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς του θα έπεφτε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας. 14 χρόνια μετά, το ποσοστό αυτό δεν έχει αλλάξει. 51%. Οι άνθρωποι σήμερα είναι σχεδόν το ίδιο φοβισμένοι όσο ήταν την εβδομάδα μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Αιτίες θανάτου. Φυσικές καταστροφές 0,1%. Αεροπορικά δυστυχήματα 0,001%. Ανθρωποκτονίες 0,7%. Διαρροές ραδιενέργειας 0%. Τρομοκρατία 0,05%. Κανένα από τα παραπάνω φαινόμενα δεν οδηγεί στο θάνατο περισσότερο από το 1% του συνολικού αποθνίσκοντος πληθυσμού κατ' έτος, παρόλα αυτά λαμβάνουμε τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την ειδησιογραφία. Φόβος και κίνδυνος δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν δίνουμε υπερβολική προσοχή στο φόβο μας, διοχετεύουμε την ενεργητικότητά μας σε λανθασμένη κατεύθυνση. Σύγκριση αριθμών. Τα 4,2 εκατομμύρια νεκρά βρέφη αφορούν το έτος 2016. Την προηγούμενη χρονιά ο αριθμός αυτός ήταν 4,4 εκατομμύρια. Την αμέσως προηγούμενη 4,5 εκατομμύρια. Το 1950 14,4 εκατομμύρια. Σχεδόν 10 εκατομμύρια περισσότερα νεκρά βρέφη κατ' έτος σε σύγκριση με σήμερα. Ξαφνικά ο τρομακτικός αυτός αριθμός αρχίζει να δείχνει πιο μικρός. Για την ακρίβεια, ουδέποτε υπήρξε μικρότερος αφότου αρχίσαμε να το μετράμε. Αποτρέπουμε όλο και περισσότερους θανάτους. Ποτέ δεν θα το μαθαίναμε αυτό αν δεν συγκρίναμε τους αριθμούς. Το 1950 γεννήθηκαν 97 εκατομμύρια παιδιά και πέθαιναν τα 14,4 εκατομμύρια. Για να έχουμε την παιδική θνησιμότητα, διορούμε τον αριθμό των θανάτων 14,4 εκατομμύρια με τον αριθμό των γεννήσεων 97 εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα είναι 15%. Συνεπώς, το 1950 σε 100 γεννήσεις αντιστοιχούν 15 θάνατοι πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους ηλικίας. Ας δούμε και τους πιο πρόσφατους αριθμούς. Το 2016 γεννήθηκαν 141 εκατομμύρια παιδιά και πέθαναν τα 4,2 εκατομμύρια. Διαιρούντας τον αριθμό γεννήσεων με τον αριθμό θανάτων, βρίσκουμε 3%. Αυτό σημαίνει ότι σε 100 γεννήσεις ανά τον κόσμο αντιστοιχούν μόλις 3 θάνατοι πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους ηλικίας. Απίστευτο. Το ποσοστό της βρεφικής θνησιμότητας έπεσε από το 15% στο 3%. Όταν συγκρίνουμε ποσοστά αντί για αριθμούς νεκρών παιδιών, οι πρόσφατες τιμές φαίνονται ξαφνικά συγκλονιστικά χαμηλές. Τσεκούρια και αρκούδες. Στη Σουηδία, θανάσιμη επίθεση αρκούδας σε άνθρωπο συμβαίνει κάθε 100 χρόνια. Εν τω μεταξύ, κάθε μήνα δολοφονείται μια γυναίκα από τον σύντροφό της. Πρόκειται για φαινόμενο 1.300 φορές πιο συχνό. Κι όμως η ενδοοικογενειακή ανθρωποκτονία πέρασε σχεδόν απαρατήρητα από τα ΜΜΕ, ενώ ο θάνατος του κυνηγού αποτέλεσε μεγάλη είδηση. Ανεξαρτήτως της ασυμμετρίας από μέρος των ΜΜΕ κάλυψη των γεγονότων, και οι δύο θάνατοι ήταν το ίδιο τραγικοί και φρικτοί. Ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψη των γεγονότων από τα ΜΜΕ, οι άνθρωποι θα έπρεπε να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την ενδοοικογενειακή βία παρά για τις αρκούδες. Είναι συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα όταν συγκρίνει κανείς τους αριθμούς. Σαρωτικές γενικεύσεις. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου και του πολέμου στην Κορέα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των στρατιωτικών μονάδων πουρεύει στη διαπίστωση ότι οι στρατιώτες που μεταφέρονταν ανέσυτοι από το πεδίο της μάχης με φορείο επιβίωναν συχνότερα όταν βρίσκονταν ξαπλωμένοι μπρούμητα παρά ανάσκελα. Όταν ήταν ανάσκελα, έκαναν συχνά εμετό και πνίγονταν. Μπρούμητα, τα υγρά έβρισκαν διέξοδο και οι αεροφόρες οδοί παρέμεναν ανοιχτές. Η παρατήρηση αυτή έσωσε πολλά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές και όχι μόνο στρατιωτών.
Έκτοτε, η θέση ανάνυψης αναδείχθηκε σε βέλτιστη διεθνή πρακτική που διδάσκεται σε κάθε μάθημα πρώτων βοηθειών στον πλανήτη. Η νοητική αδεξιότητα μιας τέτοιας γενίκευσης είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί. Η αλυσίδα συλλογισμών φαίνεται ορθή. Όταν ένας φαινομενικά ψυγάδιαστος συλλογισμός συνδυάζεται με καλές προθέσεις, ο εντοπισμός του σφάλματος γενίκευσης καθίσταται σχεδόν αδύνατος. Καθώς τα δεδομένα έδειχναν απότομη αύξηση ευνίδιων βρεφικών θανάτων, όχι πτώση, μια ομάδα παιδιάτρων στο Χονγκ Κονγκ υποστήριξαν το 1985 ότι η αιτία ήταν η πρινής θέση. Ακόμη και τότε οι γιατροί στην Ευρώπη δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή. Χρειάστηκε να περάσουν άλλα 7 χρόνια έως ότου αναγνωρίσουν το λάθος τους οι σουηδικές αρχές και αλλάξουν άρδιν την πολιτική τους. Οι ξαπλωμένοι ανάσκελα ανέστητοι στρατιώτες πέθαιναν επάνω στο φορείο τους καθώς στέκανε μετό. Αντιθέτως, τα κοιμισμένα βρέφη έχουν πλήρως λειτουργικά αντανακλαστικά και αν πρόκειται να κάνουν μετό, γίνουν από ανάσκελα στο πλάι. Όταν κοιμούνται στην κοιλίτσα τους όμως, ενδέχεται ορισμένα βρέφη να μην διαθέτουν επαρκή μυϊκή δύναμη για να στρέψουν το βαρύ κεφάλι τους και να διατηρήσουν τις αεροφόρους οδούς ανοιχτές. Επί μία δεκαετία περίπου, με τα ίδια μου τα χέρια, γύρισα πολλά βρέφη μπρούμητα, θέλοντας να αποτρέψω περιστατικά πνιγμονής και να σώσω ζωές. Το ίδιο έπαιξαν και άλλοι γιατροί και γονείς σε όλη την Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ, ώσπου η σύσταση αντιστράφηκε, 18 μήνες μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Χονγκ Κονγκ. Χιλιάδες βρέφη, μεταξύ των οποίων και ορισμένα κατά τους πρώτους εκείνους μήνες όπου τα ερευνητικά αποτελέσματα είχαν δημοσιευθεί, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μιας σαρωτικής γενίκευσης. Οι σαρωτικές γενικεύσεις εύκολα μπορούν να κρυφτούν πίσω από τις ευγενέστερες των προθέσεων. Η απλή και όμορφη ιδέα της ισότητας μπορεί να οδηγήσει στην απλοϊκή αντίληψη ότι όλα τα προβλήματα οφείλονται στην ανισότητα στην οποία πρέπει πάντοτε να αντιτασσόμαστε και ότι η λύση για όλα τα προβλήματα είναι η αναδιανομή των πόρων, κάτι που πρέπει πάντοτε να υποστηρίζουμε. Όταν κάποιος υποστηρίζει ή αντιτάσσεται σταθερά σε μια συγκεκριμένη ιδέα, τότε κοφεύει συστηματικά σε πληροφορίες που δεν ταιριάζουν στην προοπτική του. Αυτό αποτελεί συνήθως κακή προσέγγιση για όποιον θέλει να κατανοήσει την πραγματικότητα. Αντιθέτως, θα σας προέτρεπα να ελέγχετε συνεχώς τις προσφυλείς ιδέες σας για τα τυχόν αδυναμίες. Να είστε ταπεινόφρονες όσον αφορά την έκφραση της ειδημοσύνης σας. Να είστε ανοιχτοί σε νέες πληροφορίες που μπορεί να μην ταιριάζουν στις αντιλήψεις σας ή να προέρχονται από άλλα πεδία γνώσης. Και αντί να συνομιλείτε με άτομα τα οποία συμφωνούν μαζί σας ή να συγκεντρώνετε παραδείγματα που ταιριάζουν στις ιδέες σας, προσεγγίστε άτομα τα οποία διαφωνούν μαζί σας και προτάσσουν ιδέες διαφορετικές. Κάτι που θα αποτελέσει για εσάς σημαντική πηγή κατανόησης του σύγχρονου κόσμου. Προσωπικά έχω σφάλει πολλές φορές για τον κόσμο. Εκείνο που συχνά με βοηθά να δω τα λάθη μου είναι η σύγκρουση με την πραγματικότητα. Συχνότερα όμως είναι το συνδιαλέγεστε και η προσπάθεια κατανόησης κάποιου με αντιλήψεις διαφορετικές από τις δικές μου. Η δημοσύνη. Άτομα με μεγάλη δημοσύνη σε ένα πεδίο δίνουν εξίσου κακές απαντήσεις στις ερωτήσεις γεγονότων, όσο και οποιοδήποτε άλλος. Είχα την τιμή να παρευρεθώ στην 64η συνάντηση κατόχων βραβείου Νόμπελ στο Λιντάου και να μιλήσω σε μια μεγάλη ομάδα νεαρών ταλαντούχων επιστημόνων και σε κατόχους του βραβείου Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής. Επρόκειτο για την αναγνωρισμένη διανοητική ελίτ του πεδίου τους, παρόλα αυτά στην ερώτηση σχετικά με τους παιδικούς εμβολιασμούς, οι επιδόσεις τους ήταν χειρότερες από οποιαδήποτε δημοσκόπηση της κοινής γνώμης. Μόλις το 8% βρήκαν τη σωστή απάντηση. Μετά την εμπειρία αυτή, ποτέ πλέον δεν θεωρώ δεδομένο ότι οι δήμονες γνωρίζουν το οτιδήποτε από τα όμορα πεδία πέραν εκείνου της εξειδίκευσής τους. Ακτιβιστές. Σχεδόν κάθε ακτιβιστής που έχω γνωρίσει μεγαλοποιεί είτε εκούσια είτε το πιθανότερο ακούσια το πρόβλημα στο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του. Στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον του κοινού, παραβλέπουν την πρόοδο που έχει επιτελεστεί. Πρόοδος έχει σημειωθεί στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της προστασίας των ζώων, της εκπαίδευσης των γυναικών, της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για το κλίμα, της ανακούφισης των πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς όπου οι ακτιβιστές εφιστούν την προσοχή, ισχυριζόμενοι ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Συχνά είναι λόγο πρόοδος οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στους ίδιους τους ακτιβιστές, αλλά ίσως να επιτύχαν ακόμη περισσότερα αν δεν είχαν μία και μόνο προοπτική, αν κατανοούσαν καλύτερα την πρόοδο που έχει συντελεστεί και αν ήταν περισσότερο πρόθυμοι να την γνωστοποιήσουν σε όσους επιθυμούν να συμβάλλουν. Η στοιχειωμένη καταγραφή της πρόοδου αντί της συνεχούς επαναδιατύπωσης του προβλήματος θα μπορούσε να δραστηριοποιήσει ακόμα περισσότερο κόσμο. Σφυριά και καρφιά.
Ίσως έχετε ακούσει τη φράση «δώστε στο παιδί να σφυρί και θα βλέπει παντού ένα καρφί». Όταν κανείς διαθέτει πολύτιμη δημοσύνη σε ένα τομέα, αδειμονεί να τη χρησιμοποιήσει. Μερικές φορές ο ειδήμων θα αναζητήσει τρόπους να επεκτείνει την εφαρμογή των δύσκολα αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων του πέρα του πεδίου της πραγματικής χρησιμότητάς τους. Έτσι, άτομα με δεξιότητες στα μαθηματικά βλέπουν παντού αριθμούς. Οι ακτιβιστές κατά της κλιματικής αλλαγής προπαγανδίζουν όπου σταθούν και όπου βρεθούν τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. Και οι γιατροί προωθούν την ιατρική θεραπεία όταν η πρόληψη ενδείκνυται περισσότερο. Η υψηλή κατάρτιση μπορεί να αναστείλει την ικανότητα του ειδήμονα να αντιληφθεί τι λειτουργεί στην πράξη. Κάθε λύση μπορεί να είναι σημαντική για την επίλυση κάποιου προβλήματος, καμία όμως δεν αποτελεί πανάκια. Είναι καλύτερα να κοιτά κανείς τον κόσμο με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η δημοκρατία δεν είναι πανάκια. Είμαι ένθερμος θειασότης της ιδέας ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διακυβέρνησης μιας χώρας. Ωστόσο, κάποια άτομα που συμφωνούν με αυτό συχνά μπαίνουν στον πειρασμό να ισχυρίζονται ότι η δημοκρατία οδηγεί επίσης σε άλλες θετικές εξελίξεις ή αποτελεί ακόμη και προαπαιτούμενό τους, όπως είναι η ειρήνη, η κοινωνική πρόοδος, οι υγειονομικές βελτιώσεις και η οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε. Η συγκεκριμένη άποψη δεν επιβεβαιώνεται από το σώμα των αποδεικτικών στοιχείων. Οι περισσότερες χώρες που πραγματοποιούν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές πρόοδους δεν είναι δημοκρατίες. Η Νότια Κορέα κατάφερε να περάσει από τη στάθμη 1 στη στάθμη 3 ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Χωρίς έβρεση πετρελαίου, ως στρατιωτική δικτατορία. Από τις 10 χώρες που είχαν την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη κατά την περίοδο 2012-2016, οι 9 έχουν χαμηλούς δείκτες δημοκρατίας. Το οποίο ισχυρίζεται ότι η δημοκρατία είναι προαπαιτούμενο οικονομικής ανάπτυξης και υγειονομικών βελτιώσεων, κινδυνεύει να έρθει σε σύγκρουση με την πραγματικότητα. Πιο εύστοχο είναι να προβάλλουμε τη δημοκρατία ως σκοπό καθεαυτόν παρά ως ανώτερο μέσο επίτευξης άλλων σκοπών αρεστών σε εμάς. Δεν υπάρχει ένα και μόνο μέτρο, ούτε κατακεφαλή ΝΑΕΠ, ούτε παιδική θνησιμότητα όπως στην Κούβα, ούτε ατομικές ελευθερίες όπως στη ΣΥΠΑ, ούτε καν η δημοκρατία, του οποίου η βελτίωση να εγγυάται βελτιώσεις σε όλα τα υπόλοιπα μεγέθη. Δεν υπάρχει ένα και μόνο δείκτης μέτρησης της προόδου μιας χώρας. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη. Ο κόσμος δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς τη συνδρομή των αριθμών, αλλά ούτε και μόνο με αυτούς. Καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κυβέρνηση, αλλά και η κυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Ούτε ο δημόσιος ούτε ο ιδιωτικός τομέας είναι πάντοτε η απάντηση στο πρόβλημα. Ένα και μόνο μέτρο μιας καλής κοινωνίας δεν αρκεί για να στηρίξει κάθε άλλη πτυχή της ανάπτυξής της. Δεν έχουμε σχήμα αποκλειστικής διάζευξης. Ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχει και χώρος και για τις δύο προσεγγίσεις. Ένστικτο επίρρηψη ευθυνών. Φαίνεται ότι είναι μια φυσική αντίδραση για εμάς να θεωρούμε πως όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, πρέπει να ευθύνεται κάποιος κακεντρεχής με κακές προθέσεις. Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι κάτι συμβαίνει επειδή κάποιος το θέλησε, ότι τα άτομα έχουν την ισχύ και τη δυνατότητα να δράσουν. Διαφορετικά, ο κόσμος μας φαίνεται απρόβλεπτος, δυσνόητος, τρομακτικός. Λόγω του ενστίκτου της επίρρηψης ευθυνών, συχνά υπερτιμούμε τη σπουδαιότητα συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων. Αυτό το ένστικτο αναζήτησης ενόχων υπονομεύει την ικανότητά μας να οικοδομήσουμε μια στοιχειοθετημένη κατανόηση του κόσμου μας. Στην αιμονή μας να κατηγορήσουμε κάποιον, το ένστικτο αυτό αποσπά την αυτοσυγκέντρωσή μας, κατόπιν αναστέλει τη μάθησή μας, δεδομένου ότι άπαξ αποφασίσουμε ποιον πρέπει να αγροθοκοπήσουμε, πάβουμε αμέσως να ζητούμε εξηγήσεις αλλού. Έτσι, υποσκάπτει η ικανότητά μας να επιλύουμε το πρόβλημα ή να αποτρέψουμε την εκ νέου εκδήλωσή του, διότι προσκολόμεθα σε μια υπεραπλουστευμένη στοχοποίηση, η οποία αποσπά την προσοχή μας από την περισσότερο σύνθετη αλήθεια, εμποδίζοντάς μας να εστιάσουμε την ενεργητικότητά μας εκεί που χρειάζεται. Έτσι, όταν σε ένα αεροπορικό δυστύχημα κατηγορούμε τον πιλότο για τις νοθρές αντιδράσεις του, αυτό δεν μας βοηθά να αποτρέψουμε μελλοντικά δυστυχήματα. Αντιθέτως, θα πρέπει να ρωτηθούμε γιατί ήταν νοθρές οι αντιδράσεις του πιλότου, πώς μπορούμε να προνοήσουμε ώστε στο μέλλον οι πιλότες να μην αντιδρούν με νοθρότητα. Αν αρκεστούμε απλώς η διατύπωση ότι ο πιλότος ήταν νοθρός, δεν θα σημειώσουμε καμία πρόοδο. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τα περισσότερα σημαντικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, θα χρειαστεί να προχωρήσουμε πέρα από τις ατομικές αιτιάσεις και να εστιάσουμε την προσοχή μας στο σύστημα. Το ίδιο ένστικτο πυροδοτείται επίσης όταν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Και εδώ πολύ γρήγορα αποδίδουμε τα εύσημα σε κάποιο μεμονωμένο άτομο ή αναγνωρίζουμε κάποια απλή αιτία, όταν ομοίως η πραγματικότητα είναι συνήθως πιο σύνθετη.
Αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον κόσμο, πρέπει να κατανοήσετε ότι η υποταγή σας στο ένσυχτο της επίρρηψης ευθυνών δεν θα σας βοηθήσει. Δημοσιογράφοι και παραπλάνηση. Οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγικοί ντοκιμαντέρ δεν ψεύδονται. Δηλαδή δεν μας παραπλανούν εσκεμμένα όταν παράγουν δραματικά ρεπορτάζ περί διχοτομημένου πλανήτη ή περί φύσεως που εκδικείται ή περί πληθυσμιακής κρίσης, πάντοτε με σοβαρό ύφος και με μελαγχολική πιανιστική μουσική ως υπόκρουση. Δεν έχουν απαραίτητος κακές προθέσεις και δεν έχει νόημα να τους μεμφόμαστε. Διότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και παραγωγοί ντοκιμαντέρ που μας ενημερώνουν για τον κόσμο είναι οι ίδιοι θύματα παραπλάνησης. Μη δαιμονοποιείτε τους δημοσιογράφους. Έχουν τις ίδιες μεγάλες παρανοήσεις όπως οποιοδήποτε άλλος. Ο τύπος μπορεί να διέπεται από ελευθερία, επαγγελματισμό και φιλαλήθεια, αλλά η ανεξαρτησία δεν συνεπάγεται αντιπροσωπευτικότητα. Ακόμη και κάθε ρεπορτάζ είναι εντελώς αληθινό, εξακολουθούμε να σχηματίζουμε μια παραπλανητική εικόνα μέσα από το σύνολο αληθινών ιστοριών που επιλέγουν οι ρεπόρτερς να μας παρουσιάσουν. Τα ΜΜΕ δεν είναι και δεν μπορούν να είναι ουδέτερα. Ούτε θα έπρεπε να προσδοκούμε κάτι τέτοιο. Το να προσδοκά κανείς από τα ΜΜΕ μια στοιχειοθετημένη κοσμοθεώρηση είναι εξίσου παράλογο με την πεποίθηση ότι μια συλλογή φωτογραφικών στιμιοτύπων από το Βερολίνο θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστο σύστημα GPS για πλοήγηση στη γερμανική πρωτεύουσα. Επίγον. Η αίσθηση του επίγοντος είναι ένας από τους χειρότερους διαστερωτές της κοσμοθεώρησής μας. Στο νου των ανθρώπων, η υπερδραματική κοσμοθεώρηση δημιουργεί μια συνεχή αίσθηση κρίσης και στρες. Οι εναγώνιες εκκλήσεις του τύπου ή τώρα ή ποτέ υπάρχουν καταστάσεις στρες ή απάθειας. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό, μην το πολύ αναλύετε, ας κάνουμε κάτι. Ή δεν έχει νόημα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, ας τα παρατήσουμε. Σε αμφότερες περιπτώσεις, σταματάμε να σκεφτόμαστε, υποτασσόμαστε στα ένστικτά μας και λαμβάνουμε κακές αποφάσεις. Δεν σας προτρέπω να μην ανησυχείτε. Σας προτρέπω να ανησυχείτε για ό,τι χρήζει ανησυχίας. Δεν σας προτρέπω να μην παρακολουθείτε ειδήσεις ή να αγνοείτε τις εκκλήσεις των ακτιβιστών για δράση. Σας προτρέπω να αγνοείτε τον θόρυβο και να έχετε την προσοχή σας στραμμένη στις μεγάλες παγκόσμιες απειλές. Δεν σας προτρέπω να μην φοβάστε. Σας προτρέπω να διατηρείτε την υφαλαιότητά σας και να υποστηρίζετε τις παγκόσμιες συνεργασίες που χρειάζονται για τη μείωση των παραπάνω κινδύνων. Συγκρατήστε το ένστικτο του επίγοντος. Συγκρατήστε όλα τα δραματικά ένστικτά σας. Έχετε λιγότερο στρες έναντι των φανταστικών προβλημάτων ενός υπερδραματικού κόσμου. Έχετε περισσότερη εγρήγορση έναντι των αληθινών προβλημάτων και του τρόπου επίλυσής τους. Αναβάθμιση κρίσης. Ο κόσμος θα συνεχίσει να αλλάζει και το πρόβλημα των αδαών ενηλίκων δεν θα επιληθεί απλώς με τη διαφώτιση της επόμενης γενιάς. Ό,τι γνώσεις θα έχετε αποκτήσει για τον κόσμο κατά την περίοδο της σχολικής σας εκπαίδευσης θα έχουν ήδη ξεπεραστεί σε μία ή δύο δεκαετίες μετά την αποφύτισή σας. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε τρόπους για να επικαιροποιούμε και τις γνώσεις των ενηλίκων. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, όταν εντοπίζεται κάποια στοιχεία, γίνονται ανακλήσεις των προβληματικών οχημάτων. Λαμβάνετε μια επιστολή από τον κατασκευαστή που λέει: το οχημά σας ανακαλείται, ώστε να αντικατασταθούν τα φρένα του. Όταν τα στοιχεία που διδαχθήκατε στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο για τον κόσμο θα καταστούν παροχημένα, θα πρέπει και εσείς να λάβετε μια παρόμοια επιστολή. Λυπούμαστε, ό,τι διδαχτήκατε δεν ισχύει πλέον. Παρακαλούμε, πρέπει να μας φέρετε τον εγκέφαλό σας για μια δωρεάν αναβάθμιση. Θα μπορούσε ίσως να επιληφθεί του προβλήματος εργοδότης σας. Παρακαλώ, απαντήστε στο επισυναπτώμενο τεστ ώστε να αποφύγετε στιγμές αμηχανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ή σε άλλες παρόμοιες περιστάσεις. Ελπίζω να μάθατε κάτι ενδιαφέρον και χρήσιμο και να πέρασε ο χρόνος αβίαστα και με ροή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή συνέχεια.